Και έχω απέναντί μου εδώ ένα μύθο. Ένα μύθο της ε, πολιτικής, της αριστεράς. Της, ε, ένα ξεθυμασμένο ένα... μύθο. <laughs> ας το, α, δεν το δέχομαι αυτό. <laughs> Μίμης Ανδρουλάκης, συγγραφέας, πολιτικός, μια ένα ελεύθερο πνεύμα. Ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ προσωπικά, γιατί τον ξέρω πολλά χρόνια. Και έχουμε κάνει και μαζί στο παρελθόν γραδιόφωνο. πράγματα. Στο Flash, <laughs> ραδιόφωνο, ναι. Και είναι μεγάλη χαρά μου που σε έχω εδώ, Μίμη. Και εγώ Γιώργη, αφού ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ και δεν πρέπει τώρα να νομίζουν ε, οι ακροατές σου ότι είμαστε τάτσι με τσι κότσι. Καθόλου. Πριν να μιλήσουμε... λίγο τσακωθήκαμε για ένα θέμα του παρελθόντο. Ναι, άσχετο, <laughs> παλιό. Ε, αλλά έχουμε να μιλήσουμε πάρα πολλά χρόνια με το ναι, ΜΜΕ ναι. έτσι πολύ κοντά. Έχουμε βέβαια κάνει πολλέ συνεντεύξει στην τηλεόραση ναι. και παντού. Και ήταν ώρα να έρθει και εδώ στα παραπολιτικά. Καταρχά είναι ένα τύπο που θα μπορούσα κανονικά να του δώσω το μικρόφωνο να κάνει εκείνο την εκπομπή. Αλλά επειδή πάντα όταν κάναμε εκπομπέ με το ΜΜΕ, εκείνο δηλαδή ήταν το κύριο πρόσωπο, ουσιαστικά συνέντευξη του κάναμε με έναν τρόπο έτσι θα γίνει και σήμερα. Ναι. Λοιπόν, θέλω καταρχά να ξεκινήσουμε με, το, με, αυτό το βιβλίο που έχει βγάλει, το Κάτω από τι Τάχτε. Ε, μα γι αυτό θα μιλήσουμε. Εγώ αυτό δεν θα είμαι μιλήσω. πια πολιτικό. Δεν με Όχι, θα μου πει και για τα τωρινά. δεν μου και με τρέχω στην τρέχουσα πολιτική συζήτηση όπω ξέρει πάντα. Το έκανα και όταν κάνω ραδιόφωνο ναι. ακόμα. Δηλαδή. Ε, γιατί είναι και η εποχή τώρα, Γιώργη, που αν πει κάτι Κάποιο άλλο θα πει κάτι άλλο, θα το απαντήσει, ξαναμπλέκει. Σωστό. Είναι και τα τρόλ και αυτά. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ε, θέλω να μου πει λίγο για, αυτό το, για αυτή την περίοδο που γράφει το βιβλίο, 74 με 2000. Έτσι, αυτή, αυτή είναι η περίοδο που, που. Πέρυσι κάναμε μαζί το Πριν σβήσουν τα φώτα, είναι ο πρώτο τόμο τη αυτοβιογραφία μου που τελειώνει το 74. Ακριβώ. Το δόση τη Ακριβώ. Αυτό το βιβλίο είναι από το 74, δηλαδή είναι η πρώτη μεταπολίτευση βασικά. Όταν λέμε πρώτη μεταπόλευση λέω εγώ ότι είναι από το 1974 έως το 1989-1993 Δηλαδή που είναι η κυβερνήση τρεις ναι. των πολιτικών κρίσεων Τζανετάκη, Ζολότα, Μητσοτάκη, ναι. Κώστα Μητσοτάκη ναι. ας πούμε ε, Κάνω και μια προέκταση για να φτάσω λίγο στο ραδιόφωνο που κάναμε μέχρι το 2000 Αλλά βασικά τελειώνει το 1993 με μια προέκταση μη πολιτική έως το 2000, τότε με την περιπέτεια που είχαμε το βιβλίο μου, το Μη στην ναι. με το πέρασμά μου στο ραδιόφωνο τότε, το πρώτο flash το παλαιό που έκανα. Ναι, ναι. Βασικά ε, λοιπόν, να σου είναι... πω, Θέλω η... καταρχά να μου εξηγήσει ένα πράγμα. Γιατί 74 με 2000, Διότι υπάρχουν αρκετοί που λένε ότι το πρώτο γύρο τη μεταπολίτευση και κάποιοι λένε η ίδια η μεταπολίτευση κλείνει το 2004 με του Ολυμπιακού Αγώνε με, το, με την ανάπτυξη στο Ζενίθ για την Ελλάδα και μετά αρχίζει μια άλλη περίοδος. Ε, εσύ δεν τη συμμερίζεις αυτή την όχι, ιστορική όχι, ανάλυση, όχι, όχι. για πες μου λίγο. Κοίταξε, η πρώτη, η πρώτη μεταπολίτευση τελειώνει το 1993 ουσιαστικά, ναι. με την πτώση της κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Πολλοί λένε το 1989, με τη συμβερίνηση των, των, κρίσεων, α πούμε, μέχρι το 1993. Η δεύτερη μεταπολίτευση, κατά τη γνώμη μου, ναι. Ξεκινάει με την ένταξη τη χώρα στο ευρώ. Μεσολαβεί και μια μεταβατική κυβέρνηση Παπανδρέου ναι. και μετά Σιμίτη, Κώστα Σιμίτη. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα, από το 2000 ναι. ξεκινάει η Ελλάδα με την, το 2000 με το με την ένταξη στο ναι. ευρώ. Ναι. Διότι το ευρώ δεν μεταβάλλει απλώ το οικονομικό περιβάλλον τη χώρα, αλλά συνιστά και μια νέα ιδρυτική πράξη τη ελληνική δημοκρατία. Δηλαδή, Σουστά. μεταβάλλονται βασικά δεδομένα ναι. στην πολιτική ζωή, την ναι. εθνική κυριαρχία κλπ. Με αυτή την έννοια, λέω ότι. Το ευρώ σηματοδοτεί τη δεύτερη Μάλιστα. μεταπολίτευση, α πούμε. Και η βέβαια... οποία κρατάει μέχρι πότε. Μέχρι σήμερα. Ε, δεν βάζει τα μνημόνια σε μια διαφορετική. Όχι, είναι δηλαδή, στον ίδιο κύκλο. Η περίοδο ευημερία που είπε πριν ουσιαστικά προετοιμάζει την κρίση. Ναι, Είναι ναι, μια ευημερία που ναι, προαναγγέλει ουσιαστικά την κρίση. Ναι, Φαίνεται όλα ιδανικά, ναι, όλα ωραία. Ναι. Γι' αυτό πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα τα μικρά σύννεφα που φαίνονται, που φέρνουν την καταιγίδα. Ναι. Συνήθω και οι οικονομολόγοι και η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί Γιώργο τα απόλυτα μεγέθη. Εγώ όμω mm. ω παλαιό μαθηματικό κοιτάζω του ρυθμού τη μεταβολή. Δηλαδή, ναι, μεν το 2004. Δεν φαινόταν η χρεοκοπία, ναι. αλλά ξέρει πολύ καλά ότι εγώ είχα γράψει 10 βιβλία στη σειρά για την επερχόμενη χρεοκοπία. Βέβαια, βέβαια, το θυμάμαι. Όχι με λογοτεχνία, όχι, όχι. δηλαδή έβλεπα, ναι. έβλεπα μια προοπτική τα νούμερα. Ναι. Άλλωστε την τελευταία χρονιά που κάναμε μαζί στο ΦΛΑΣ, το 2004, ναι. στο μετέχμιο πέρασμα από το Σιμίτη στον Καραμαλή ας πούμε, είχα γράψει το βιβλίο μου «Βαμπύρ και κανίβαλοι». Δηλαδή που λέει και την κρίση στο ασφαλιστικό και όντυς, όλα αυτά. Όντως, όντως. Ναι, και μετά αρχίζω και γράφω κάθε χρόνο ένα βιβλίο εν μέσω, πρόσεξε, εν μέσω δηλαδή για παράδειγμα, ο Κώστας ο Καραμαλής, το θυμάται πάντα αυτό, με κάλεσε το 2005, εγώ βουλευτής, ναι. σαν αντιπολίτευσης, ναι. με κάλεσε λοιπόν ο Κώστας ο γιατί είχε δει το βιβλίο μου Βαμπύρκε και κανίβαλοι και το ζητούνται αλχημιστέ. Μάλιστα. Και εκεί πάνω στη συζήτηση του λέω: Εγώ πρέπει να στραφεί στα οικονομικά. Αυτό που είπε σε πανίδρυση κράτου, πρέπει να αλλάξει όλη η δομή τη δημόσια διοίκηση με βάση το χρήμα και τελικό αποτέλεσμα. Ναι. Δηλαδή την αξιολόγηση του τελικού αποτέλεσματο με βάση το χρήμα. Του μίλαγα οικονομικά. Αυτό είχε την τάση προ τα γεωπολιτικά. Ναι. Δεν ολοκληρώθηκε η συζήτησή μα, αλλά την επόμενη χρονιά συμπέσαμε στη Σαγκάη μαζί και στο αεροπλάνο της επιστροφής του διεκτραγωδό σε μια ιδηλιακή περίοδο ότι έρχεται η καταιγίδα και του λέω... Πώς αντέδρασε ο Καραμαλής όταν του ταπεσε ο... αυτά. Ο πώς τον του αυτά. Στην αρχή στην αρχή μου είπε: δια... διαβάζεις πολύ το στογεύχη ξέρω εγώ. Ναι. Του φάνηκε πολύ το στογευκικό και εύλογα. Έτσι. Ναι, ήταν ναι. μια ιδηλιακή ναι. περίοδος Η Ελλάδα δανειζόταν το ίδιο φτηνά όπως η Γερμανία. Ναι. Δηλαδή το ομόλογο το ελληνικό που ήταν τρελό, ας πούμε, για μένα αυτό. Το είχα μιλήσει με τραπεζίτες φίλους και με τραπεζίτε φίλου κλπ. Το ομόλογο το ελληνικό είχε την ίδια απόδοση με το γερμανικό. Ήταν τρελό, ας πούμε, όλο αυτό ναι. το σχήμα. Του λέω λοιπόν, πρόεδρε, έχει την καταιγίδα κλπ. Και επειδή. Α το πούμε έτσι, ο πιο ευάλωτο κρίκο είναι το ασφαλιστικό και δεν προλαβαίνει και για μεγάλε αλλαγέ. Πρέπει να κάνουμε ένα ταμείο αλληλεγγύη των γενεών, όπου εκεί θα πάνε όλα τα έσοδα από τι αποκρατικοποιήσει, από μια σειρά. Όλα αυτά που λέμε μια και έξω έσοδα ναι, του δημοσίου, ναι, να τα επενδύσουμε ναι, για να στηρίξουμε το ασφαλιστικό στη δύσκολη καμπή του εν ώψη τη επερχόμενη χρεοκοπία. Ο, ο Καραμαγή είναι ένα τριχιάσει που του λέγατε τέτοια πράγματα. Όμω προ τιμή του ναι, θέλω να το πω. Ναι, πρώτη φορά που συνέβη με πρωθυπουργό αυτό. Ναι, έτσι. Αυτό δεν μου συνέβη με φιλικούς πρωθυπουργούς ναι. συνέβη με τον αντίπαλο ναι. Μετά του... δύο μέρες Με παίρνει φάλι, πάλι πετράλια Και μου λέει θέλουμε το copyright Του Ταμείου Αλληλεγγύης των Γενναιών Αυτό εγώ επειδή είχα και μια φίλη η Οποία ήταν στη JP Morgan Δεν το είχα συλλάβει μόνο θεωρητικά Το είχα συλλάβει και... Ποια μπορεί να είναι η δομή, Πρακτικά. η επενδυτική ναι. του δομή, α πούμε. Ναι. Είχα μέχρι και Αμερικάνικο ομόλογο. Που σου λέω, Και μου στο... έλεγε τότε ο Καργκάνα, Τι είναι αυτά που λε, Είναι τρέλα. Έδωσε στο... ναι. το πλεονέκτημα. Αλλά το βγήκε δικαίωμα το έδωσε. επειδή ο λόγο Κρούφε ναι. και οι άλλοι λέγανε, Τι είναι αυτά, εδώ, αφού εδώ δανειζόμαστε τζάμπα, τι να κάνουμε ε, κουμπαρά, τι να κάνουμε κομπόδεμα, αφού δανειζόμαστε τζάμπα. Ε, τζάμπα δανειζόμασταν τότε. Λοιπόν, και το υποβάθμισα, το έκανε μικρό. Δηλαδή εκεί που εγώ το ήθελα να είναι αρκετά δισεκατομμύρια το αποτέλεσμά του σε βάθος χρόνου, το είχα συζητήσει και με τον Χριστόδουλο τον ίδιο. Είχα πείσει τον Χριστόδουλο να μπει επικεφαλής στον αγώνα, ναι. <laughs> όπως θα είναι και λοιπά, για την αλληλεγγύη για των, γενναιών. των γενναιών. Ναι. Να βάλει και η Εκκλησία, ας πούμε, ένα μερίδιο. Ναι. κλπ. Τέλος πάντων, γι' αυτό σου λέω ότι η δεύτερη μεταπολίτευση, που αφορά τον τρίτο τόμο του βιβλίου μου, ξεκινάει με το ευρώ. Ναι. Ο δεύτερο τόμο λοιπόν αυτό που έχω τώρα που είναι, είναι σε κυκλοφορία. Φτάνει μέχρι το 2000 λοιπόν. Ε, το κάτω από τι τάχτε περίμενε, θα μιλήσουμε για αυτόν τον τόμο, αλλά θέλω μια και έχουμε πιάσει τώρα το νήμα και έχουμε πάει μετά. Δεν θέλω να το αφήσουμε για να μην μπερδέψουμε του ναι. ακροατέ μα. Θέλω να μου πει καταρχά εσύ γιατί πιστεύει ότι χρεοκόψει η Ελλάδα. Ποιο είναι, ποιος είναι ο βασικό λόγο, Είναι το ασφαλιστικό όπω λένε οι ε, πιο. Όχι, πούμε... αυτό δεν είναι σωστό, δεν βγάζουμε. Κοίταξε να δει ένα πάγιο, αυτό θα το δει και σε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορεί ναι. τώρα. Δε το 85 για παράδειγμα, ο Ανδρέας Παπανδρέου ξαφνικά βγάζει τον Αρσένη, βάζει το Σιμίτη και εφαρμόζει ένα μίνι μνημόνιο. Ναι. Γιατί η ελληνική οικονομία έχει την τάση προ το φαύλο κύκλο. Δηλαδή, ελλείμματα, πάμε να αντιμετωπίσουμε τα ελλείμματα και μπαίνουμε σε ύφεση. Η ύφεση φέρνει ανεργία. Η ανεργία και η ύφεση μεγαλώνει τα ελλείμματα, μεγαλώνει το χρέο. Είναι αυτό ο φαύλο κύκλο που ζήσαμε. Ναι. Τότε λοιπόν ο Ανδρέα εφάρμοσε ένα μήνυμα, α το πούμε έτσι, μνημόνιο. Το οποίο έμεινε και στη μέση. Είχε αδυναμίε, ήθελε διόρθωση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε Μάλιστα. ποτέ. Άρα, δηλαδή, ε, ε, άρα με να δύο λόγια πεις. θα σου πω γιατί δηλαδή, αφορά και το σήμερα. Ναι. Σήμερα δεν είναι μια σχετική Αν ναι. εξαιρέσουμε την ακρίβεια, α πούμε που είναι συγκλονιστική, που έχει πολλά αίτια. Είναι ε, πολυπαραγωγική η ακρίβεια. έτσι. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε την ακρίβεια, φαίνεται ότι είναι μια καλή περίοδο. Παρότι ναι. γίνονται πόλεμοι κλπ., το χρηματιστήριο ναι. ε, 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 Ναι. Ε, πάση περιπτώσει η Ελλάδα δεν δανείζεται πάρα πολύ ακριβά αυτή τη στιγμή. Ε. Σωστά. παρότι της κεφαλής της κρέμεται η δαμόκλειο σπάρθη ενός δημοσίου χρέους που ξεπερνά όλα τα όρια, δηλαδή είναι 450 δισεκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα. Παρόλα αυτά φαίνεται μια ιδηλιακή περίοδος. Ναι. Όμως το νου μας πάντα πρέπει να έχουμε, Γιώργο, ότι η βαθύτερη αδυναμία που οδηγεί σε κρίση στην Ελλάδα είναι ότι μια στενή παραγωγική βάση... Mm όχι εξωστρεφή στο παραγωγικό τομέα και το κυριότερο είναι υπεξαρ... υπερεξαρτημένη από την κατανάλωση. Mm. Δηλαδή σκέψου ότι στην Ελλάδα το 72% της οικονομίας είναι κατανάλωση όταν ο μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 49-50. Mm. Σκέψου λοιπόν πώς και το νούμερο τώρα που θα σου πω. Και όταν μιλάνε οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι ικανοποιημένοι λένε την καλή πλευρά. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία Γιώργο έχει μέση ολική παραγωγικότητα η οικονομία της που δεν ξεπερνάει το 51-52% προς τις ευρωπαϊκής Ένωσης. όχι τις Ευρωζώνεις που είναι Γαλλία, Γερμανία, Κολοσσία εν πάση περιπτώσει αλλά ακόμα και συμπεριλαμβάνει τις σχετικά φτωχές ναι. μικρομεσαίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί είναι λοιπόν η αχίλια πτέρνα μου και εγώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια και με πάει στα, ναι. στα πολιτικά, δεν θα τον κρίνω τώρα από όλα τα άλλα που συζητάτε σε αυτή την περίοδο. Η, την τελική μου κρίση θα την κάνω σε δύο-τρία πράγματα. Και αν, τα, αν γινόντουσαν, θα έλεγα. Μπράβο, ε, δηλαδή, δημόσια ποια, δεν έχω Ποια δημόσια. είναι αυτά τα δύο-τρία πράγματα. Δηλαδή, το, αυτή τη στιγμή, Γιώργο, παίρνουμε τόσα πολλά λεφτά από το Ταμείο Ανάπτυξη για μια τόσο μικρή οικονομία όπω είναι ναι. η ελληνική. Τα 70 δι και με μόχλευση, Γιώργο είναι ένα κολοσιαίο ποσό. Το καταλαβαίνουμε έτσι. Ναι. Κολοσιαίο ποσό. Όντως. Αυτό το ποσό θα το χρησιμοποιήσουμε για να ανασυγκροτήσουμε κλάδου τη οικονομία ώστε να είναι ανταγωνιστική, εξωστρεφή, δηλαδή να αυξήσουμε την παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότητας ανταγωνιστικό τη οικονομία. Θα συγχωνεύσουμε μεσαίε επιχειρήσει ώστε να μπορούν να γίνουν εξαγωγικέ, ε, να έχουν παραγωγικότητα. Δηλαδή αυτό το νούμερο που σου είπα, η ολική παραγωγικότητα τη οικονομία να είναι 50%. Θα το πάω στο 60%. Έσω μεσοπρόθεσμα, αυτό μου δημιουργεί μια ασφάλεια. Διότι αν έχω ένα πατατράκι στον τουρισμό ή για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να κάνω μια κάποια δημοσιονομική συστολή και πέσει η για οποιοδηποτε λόγου πρεπει να κανω μια καποια δημοσιονομικη συστολη και πεσει συζήτηση θα αρχίσει πάλι ο φαύλο κύκλο. Άρα, για να καταλάβω, θεωρεί ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, δηλαδή πάμε προ αυτή την κατεύθυνση. Το κάνουμε αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε ή όχι. Δεν έχω όλε τι πληροφορίε. Η γνώμη μου είναι ότι, ναι, μεν, οι μεγάλε επιχειρήσει έχουν τα μέσα για να μπουν στο Ταμείο Ανάπτυξη, δηλαδή τι προδιαγραφέ ναι, ναι. που χρειάζονται. Ε, αλλά έχω μια υποψία ότι χρησιμοποιούν αυτά τα λεφτά περισσότερο ως κεφάλαιο κίνηση ε, το παίρνουν πάμφθηνα αυτό το κεφάλαιο ενώ από τι τράπεζε πρέπει να παδώσει 6% και. Ε, ναι, ναι, ναι. Σημα... ή από την αγορά τη διεθνή. Ε, πάνω, ναι. μεγαλύτερο. Έχω την εντύπωση ότι σε μεγάλο βαθμό το χρησιμοποιούν κεφάλαιο κινήσεως και ανακουφίζονται και αυξάνουν τα κέρδη τους κλπ. Και λιγότερο για να αυξήσουν την επιθετική του ανταγωνιστική εξωστρέφεια. Λέω τώρα για τι μεγάλε επιχειρήσει. Yes. Όσον αφορά τι μεσαίε yes. που θέλουμε να αρχίσει. Για να στο πω, Ρε Γιώργη, στην Κρήτη έχουμε 100 τυροκομεία που βγήκαν από τα μεσογειακά προγράμματα κλπ. Δεν έχουμε ένα τυρί το οποίο να είναι εξακόγγυμο. Yes. Και τα τυριά που θα πα τώρα στο, στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, τα κατάλαβε τώρα η κυβέρνηση. Εγώ δεν έχω ούτε μέσο να μιλήσω κλπ. Παίρνει τυρί. Η λέει φέτα που αγωνίστηκα και εγώ κάποτε ω mm. για το σήμα ποιότητα, mm. τη φέτα και λοιπά. Και εγώ που είμαι χωρικό ορεινό, πιάνω στο στόμα μου το τυρί, δεν λέω τώρα τον τίτλο και λοιπά. Mm. Που λέει mm. και λέω: Απαναγία μου, αυτό το τυρί είναι αγελαδινό σκόνη και του έχουν κάνει πρόσθετα πρόβιο αλλά έχει και κάτι λιπαρό και μου λέει ένας που ξέρει από αυτά μου λέει αυτό το λιπαρό που ακούς δεν είναι του πρόβιου είναι φινικέ λέω δηλαδή έχουμε μια άναρχη κατάσταση Κατάλαμε. η οποία δεν βοηθάει την ελληνική αγορά δηλαδή και, τι ξέρει τώρα Γιώργη αυτός που βγάζει φέτα η οποία το κόστος της θα έπρεπε να είναι 6 ευρώ στο ταμείο γιατί έχει φάρει αγελαδινό, το έχει ενωθέρσει, έχει κάνει διήθηση κλπ. Ναι. Δεν θα σου πω την τεχνολογία τώρα, είμαι ναι. και μηχανικός, μην το ξεχνάς. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που χρησιμοποιεί πρόβιο και πάει στα βουνά και μαζεύει το γάλα από του κτηνοτρόφου και πληρώνει έναν 60 κλπ. Mm. Πουλάνε στην ίδια τιμή όταν ο ένα έχει κόστο 5 ευρώ και ο άλλο έχει 9. Μάλιστα. Και πάει στην ίδια τιμή 12 ευρώ στο ράφι. Δεν βοηθάει ούτε το κτηνοτρόφο ούτε τον Έλληνο παραγωγό. Το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά στην Ελλάδα εκτό αν κάνει παραγωγή. Και μην παραπονιέστε για το ράφι. Δεν είναι μόνο η κερδοσκοπία. Είναι ότι δεν παράγουμε κιόλα. Ναι. Ναι. Δηλαδή γεράσαμε, ποιο πάει α, να Άρα καταλαβαίνω τώρα για να, το, για να το κάνουμε λίγο πιο ευρύ το πράγμα, καταλαβαίνω ότι δεν θεωρεί ότι πάμε στο σωστό δρόμο. Κοίταξε να δει. Ο Κυριάκο έχει μια επιμέλεια ω πρωθυπουργό, είναι επιμελή, α πούμε. Ναι. Αλλά κάνει από εδώ, κάνει από εκεί, εγώ θα ήθελα, επειδή είναι ένα άνθρωπο που ξέρει οικονομικά θα ήθελα να συγκεντρωθεί στον πυρήνα αυτού του προβλήματο που θα κρύγει το μέλλον. Δεύτερο, παραγωγικότητα πράγει. λοιπόν. Ακριβώ. Δηλαδή στην οικονομία. Μάλιστα. Δεν έχει όλα τα μέσα η κυβέρνηση, ναι. έχει όμω αρκετά. Ναι. Διότι είναι εξαρτημένη, τα δίνει και τα ρυθμίζουν οι τράπεζε. Αλλά εγώ αν είμαι τραπεζίτη, Γιώργη, πρόσεξε να δει τώρα. Είναι ανθρώπινο. Σε ποιον θα δώσω το δάνειο, θα δώσω σε ένα πελάτη μου οποίο μου χρωστάει πολλά λεφτά, το κατάλαβε θα βελτιώσει τη θέση του, θα πάρει και εγώ τα λεφτά μου πίσω. Άρα το κριτήριο των τραπεζών δεν είναι ασφαλέ. Άρα η κυβέρνηση έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να είναι υπεράνω όλων αυτών και να δει Μάλιστα. το εθνικό συμφέρον. Εκεί πιστεύω έπρεπε να συγκεντρώσει ο Μητσοτάκη την προσοχή του. Δεύτερον, ή δεν είχε πει το ΕΣΥ. Αυτέ ναι. είναι μετέρθυμε. Σήμερα όλα τα κόμματα λένε το ΕΣΥ, το βούλιαξε το ΕΣΥ. Πάει. Είναι παλιό, έχει γεράσει, α πούμε. Λοιπόν, λένε και δεν λένε τίποτα τα κόμματα. Λοιπόν, νομίζουν ότι ξέρουν τι θα γίνει στο ΕΣΥ και δεν ξέρουν τι θα γίνει στο ΕΣΥ. Ούτε η αντιπολίτευση δηλαδή έχει Πει κάτι ουσιαστικό για το ΕΣΥ και πρόσεξε όταν λέμε ΕΣΥ πρέπει να μου πεις πως θα το χρηματοδοτήσεις σε μια οικονομία που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά δηλαδή μη φαντάζεσαι ότι θα έχω ένα ΕΣΥ το οποίο θα είναι μιας μεσαίας οικονομίας ας πούμε και θα είναι το ίδιο με τη Σουηδία που είναι εξαγωγική ή θα είναι το ίδιο με τη Γερμανία άρα λοιπόν θα δω που θα βάλω τα λεφτά που έχω τα λίγα ώστε να είναι αποδοτικά και Μάλιστα. το τρίτο είναι βέβαια η εκπαίδευση που είδε εξετάσει με την πίζα κλπ. Και, και τώρα μην πει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, άστο καλύτερα αυτή τη συζήτηση. Τι άστο αυτή τη συζήτηση. Ε, μα... Είσαι κατά των ιδιωτικών πανεπιστήμιων Δεν να είμαι κατά, ρε. Τι κατά να είμαι ούτε κατά ούτε υπέρ. Τι κατά να είμαι ριόρθα, λέμε τρέλε τώρα. Τι δηλαδή τρέλε. Μα σε παρακαλώ, τα ίδια τα πανεπιστήμια, μας, ναι. ειδικά τα, αυτά που θα έπρεπε τα πολυτεχνία, ένα-δύο πολυτεχνία, δύο-τρει ιατρικέ. Δύο νομικέ, τρει οικονομικέ, γιατί αυτά είναι ο πυρήνα, έτσι. Ναι, ναι, αυτά θα τι... τα είχα κάνει εγώ όσο ήταν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Θα τα είχα κάνει να λειτουργούν ενώ θα είναι δημόσια να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, σαν να είναι α πούμε μικρά χάρμα. Το κατάλαβε. Δεν έχω εγώ τέτοια κολλήματα ιδιωτικό και μη. Αλλά αυτό που λε ιδιωτικό τώρα δεν θα έρθει, σου το λέω εδώ, ναι. και βάλουμε ένα κουδούνι, να γυρίζουμε ένα κουδούνι στο Σύνταγμα. Ναι. Δεν θα έρθει ούτε μία σοβαρή. Ούτε μία, δεν έχει κανένα κίνητρο. Η οικονομία τα κλείνει αυτά τα Δεν ζημάτα. θα έρθει καμία σοβαρή σχολή ναι, στην να Ελλάδα. Κάνει, να κάνει επένδυση στην Ελλάδα. Να βγάλει να κάνει, να κάνει λεφτά στην Ελλάδα τώρα. Δεν θα έρθει. Θα έρθουν, ξέρει τι θα είναι. Αυτά που είναι ήδη εδώ, τα διάφορα κλπ. Θα αναβαθμιστούν, να γίνουν, ξέρω Δηλαδή, όταν έχω το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, mm. το οποίο μπαίνουν φοιτητέ με 19,9, από αυτήν είναι η δύναμη του Γιώργου. Είναι οι φοιτητέ που μπαίνουν μέσα. Α, ναι. οι φοιτητέ που μπαίνουν μέσα στο Μετσόβιο, δεν λέω για την ιατρική επίση, ε, Αθηνών, Θεσσαλονίκη κλπ. Ε, Αυτοί που μπαίνουν μέσα, Γιώργο, έχουν 19 και μιλάμε για μαθητάρε, αυτά τα παιδιά είναι η δύναμη. Εγώ, μακάρι να μπορούσε να κάνει το MIT μια συνεργασία με το Μετσόβιο ή ξέρω εγώ το Imperial το αγγλικό να κάνει με το Μετσόβιο ή ένα γερμανικό, μακάρι για να κάνουν μαζί ένα κοινό μεταπτυχιακό και με επιπληρωμή, α πούμε, δεν λέω. Ε, δηλαδή θα έκανα μεγάλε αλλαγέ στο ίδιο το δημόσιο. Από εκεί πέρα δεν Άρα λε μέσα, μέσα από τα δημόσια πανεπιστήμια θα έκανε αυτή τη διεύρυνση, α πούμε. Σε... Ε, σίγουρα. Και όχι επιτρέποντα τα μη κρατικά. Δεν είναι το θέμα επιτρέποντα. Αν θέλει κάποιο να κάνει, αλλά δεν θα μπορεί να με ανταγωνιστεί εμένα. Διότι όταν έχω κάνει μια επένδυση στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να κάνω μια σχολή χημικών μηχανικών, Γιώργο, θέλει τόσο χρήμα που δεν μπορεί κανεί ιδιώτη να, το βγάλει, να το βάλει αν το βγάλει. Το κατάλαβε. Μάλιστα. Άλλο να πάει λοιπόν. να, να κάνει σχολή δημοσιογραφία εδώ και να γεμίσουμε δημοσιογράφου να σου το πω έτσι κοντράει που με νευριάζεις τώρα και αντί να μιλήσουμε για το κάτω από τις τάχτες που μιλάς γιατί, γιατί τι, έχουμε τι... δημιουργήσει ένα γιγάντιο πανεπιστημιακό σύστημα ναι. όλη η Ελλάδα σπουδάζει ναι. και είναι η βασική αιτία που καταστρέφεται η ελληνική νεολαία και δεν έχουμε παραγωγή και παραγωγικότητα. Πάνε 30 χρόνια και ακόμα σπουδάζουν δεξιά και αριστερά δίθεν σπουδέ, και τίποτα δεν κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν θα έκανα τέτοιο σύστημα. Θα έκανα πιο συγκεντρωμένο και πιο παραγωγικό. Λοιπόν, τώρα μετά από όλα αυτά, νομίζω πρέπει να σου βάλω ένα τραγούδι από αυτά που έχει διαλέξει εσύ. Εσύ μα τα έχει διαλέξει όλα αυτά εδώ, τα σημερινά. Λέω να βάλω το Είμαι Μαϊτό χωρί φτερά. Μάλιστα. Έτσι είναι ένα τραγούδι που μπορεί να σου ταιριάξει. Πάει και λίγο στην Ελλάδα, μου φαίνεται. Μπορεί <laughs> να σου ταιριάξει λίγο. <laughs> λοιπόν, Μίμη Σανδρουλάκη είναι εδώ για το δεύτερο μέρο τη εκπομπή μα. Μίλησέ μου και θα μου μιλήσει τώρα, Μίμη, για το βιβλίο. Θα πάμε στα παλιά δηλαδή θα πάμε σε αυτή την περίοδο 74 με 2000, είναι μια περίοδος που αφιερώνεις μεγάλο το κομμάτι. Το μίλησε που είπες, δηλαδή ναι. είναι η εκπομπή. Μίλησέ μου. Μίλησέ μου. Είναι από το τραγούδι του από Μάνο. Από το τραγούδι το... του Χατζεδάκη, ναι. Ναι. Λοιπόν, αλλά έχει γράψει και μίλησε μνήμη, έχει γράψει ναι. ο Ναμπόκοφ. Ένα ναι την αυτοβιογραφία του. Βέβαια. Άρα λοιπόν το δικό μου το βιβλίο είναι Μίλησε μνήμη. Μίλησε, μίμη, μνήμη. <laughs> μίλησε, μίμη, μίλησε μνήμη, Μίλησε μνήμη, μίλησε λοιπόν. <laughs> Για να σου σε ρωτήσω. Καταρχά, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στο, βιβλίο, στο βιβλίο σου που αναφέρεται στον Ανδρέα Παπανδρέου και πολύ λογικό είναι. Γιατί έχει πολλά προσωπικά χαρακτηριστικά σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Δηλαδή, Ουσιαστικά κάνει προσωπογραφίε μέσα από αυτό το βιβλίο. Προσωπογραφίε, εικόνε, δράματα, σκηνέ. Ακριβώ. Δηλαδή, δεν θεωρώ, Γιώργο, ειδικά στην εποχή του Google, ότι η ιστορία θα πρέπει να είναι χρονολογία και το γεγονό. Ε, αυτό το κάνει η Google. Ε, Έχει απόλυτο δίκιο. Εμεί πρέπει να δώσουμε χρώματα στην Έτσι. ιστορία. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, ε, και μουσικέ εικόνε ακόμα. Όταν Έτσι. πάντα. Άλλιω δεν μπορεί να περιγράψει του χαρακτήρε. Δεν θα καταλάβει ποτέ κάνει, α πούμε, σκηνέ από το 77. Εάν έγραφα σκέτα τα γεγονότα, κανεί δεν θα είναι σημασία που θα το διάβαζε. Το βιβλίο είναι best seller, διότι δεν η Φέρι Πίν μια χρονιά το 1977 με δέκα σκηνέ, ανθρώπινε mm. σκηνέ, σπάνιε σκηνέ, που δεν είναι μόνο με πολιτικού, είναι με εκδότε, όπω χάρη ένα καυγά με τον Τεγόπουλο, ένα άλλο, ένα... Και δίνουν την ατμόσφαιρα μια εποχή. Ή και... τον Καραμαλή, και... Καραμαλί, πώ είναι το 77, μια σκηνή έτσι, με τον Καραμαλί, μια έτσι. σκηνή με τον Χαρίλα. Με δεν τον δεν θέλω λίγο να μιλήσουμε για τον Αντρέα. Ο Αντρέα. Ναι. Ε... Έχω δει σε αυτό το βιβλίο και σε έχω ακούσει και σε συνεντεύξεις να λες ότι ήταν ένα άτομο που είχε μεγάλη ανάγκη να αγαπιέται ναι. και ότι αυτό ήταν κεντρικό πράγμα στη ζωή του. Κεντρικό. Και, και κομβικό στο πώς λειτουργούσε. Έτσι, Δηλαδή μπορεί να εξηγήσει ίσως και πολλές πολιτικές του ε, συμπεριφορές. Δηλαδή Γιώργο, εσύ και εγώ αγαπούμε τον εαυτό μας. Ναι. Πρόσεξε να δεις την ίδια μορφή του Ανδρέα. Έπρεπε να αγαπιέται από τους άλλους αδιαφιλονίκητα, αδιαπραγμάτευτα ό,τι αν έκανε για να μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του. Διαφορετικά καταραίει σαν άτομο. Καταραίει, δεν έχει καμία αντοχή. Βυθίζεται σε κρίση κατάθλιψης όπως αυτή που περιγράφω η συγκλονιστική του 79. Λίγο και ταυτόχρονα με το Μίκη. Πρόσεξε μια άλλη χαρισματική προσωπικότητα, ναι. προσωπικότητα, έτσι, δημιουργική προσωπικότητα όπως ο Μίκης. Βυθίστηκε στην απόλυτη κατάθλιψη το 1989. Του Ανδρέα όμω η κατάθλιψη είναι ακόμα πιο μεγάλη. Δηλαδή πρέπει διαρκώ. Στα μάτια των οπαδών του να βλέπει τη λατρεία που έβλεπε στα μάτια τη μάνα του. Το καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι ευάλωτο ο Ανδρέα. Ναι. Είναι τραυματία, πολυτραυματία ο Ανδρέα. Άρα είχε... αυτό δικαιολογεί σε έναν βαθμό και τον, τον όποιο λαϊκισμό είχε ο Παπανδρέα. Την, δηλαδή, του... την προσπάθειά του να, να... είναι συνεχώ αγαπητό, να λέει στον κόσμο αυτό που θέλει αυτό που να θέλει ακούσει. ακούσει πούμε, ο κόσμο. Ναι, και να την ταύτισε τη συναισθηματική. Ναι. Ακόμα και την αυλή που είχε ανάγκη να έχει δίπλα του, α πούμε ενώ είναι ένα ιδιοφύ πολιτικό με, με τεράστια κατάρτιση στα οικονομικά, στα γεωπολιτικά, έτσι. Δεν μόνο λογοτεχνία, γιατί έχω μια σκηνή, α πούμε, που είπε το απίστευτο στον Ελίτη, που τότε έγινε άλλο. Ναι. Βραβεύεται τον Ελίτη στο Λονδίνο, α πούμε, έκανα μια τελετή στο Λονδίνο και πήγε ο Ανδρέα, θα ήταν σύσκεψη των, υπουργών της Ευρωπαϊκής, πρωθυπουργών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού ναι. είχε στο Λονδίνο. Θα πήγε και αυτό στην τελετή. Και λέει στον Ελίτη, Οδυσσέα να σου πω τα μαρτία μου, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ πίστη, ούτε σε έχω διαβάσει ποτέ. Πώ! Αυτό. Και λέει ο Χαρήλο, αυτό ναι. δεν λέγεται στην Ελλάδα. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν λέει. Ναι, δεν ναι, λε ότι δεν έχει ναι, διαβάσει πίστη, ναι, δεν ναι, ναι, το λε. Ναι. Λοιπόν, εν πάση πλώσει, εγώ εξερευνώ τον Ανδρέα μέσα από ορισμένα συμβάντα, α το πούμε, τα οποία μπορεί να τα έλεγε ότι υποδεικνύουν μια έλλειψη αναστολών από τον Ανδρέα ή κάτι το παράλογο. Mm. Δηλαδή συμπτώματα που με το χαρίλα ως κοινές ξέρω εγώ οι άλλες που έχω ζήσει εγώ προσωπικά μία μάλιστα είναι τραγική ας πούμε. Δηλαδή να σου την πω αυτή με, που βέβαια, δεν, ναι. δεν έχει ακουστεί ας πούμε. Μου λέει το 88 έτσι το σκάνδαλο ο στο απόγειό του ναι. ας πούμε. Είχαμε μια ανησυχία εμείς προτού να μπούμε σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Αντρέα ακόμα είχαμε ελπίδα ότι εντάξει θα, ξε, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση ναι. ρε παιδί με παίρνει ο Απόστολος Λάζαρης, πρώην υπουργό Εθνικής Οικονομίας του Ανδρέα, έτσι τον, τον θυμούνται το ένας αξιόλογος άνθρωπος, ναι. δεν τον θυμούνται πολύ τώρα, αλλά τον ναι, Ναι, τον θυμόμαστε. Ναι. Μια μεγάλη μορφή. Ε, ήταν ο υπουργό Οικονομικών του Ανδρέα τότε. Οικονομίας, Εθνικής Οικονομίας. Οικονομίας οικονομικό ναι. ήταν ο Εδρετάης που είχε ναι, αυτό ναι, συνεργάσει ναι, ναι, μαζί, μαζί μας. Μπερδεύουμε αυτά, λίγο, ναι. λοιπόν, και με παίρνει και μου λέει. Μην κοίτα, κοίτα, μου στείλανε από τη Λευκάδα μια σφυρίδα να τη φάμε το μεσημέρι. Είπα και του Γιάννη να έρθει. Ναι. Γιάννη είναι ο Γιάννη Αλευρά, δεν είπε το επίθετο. Μάλιστα γιατί πρόεδρος Βουλής. Υπήρχε μια να κάνουμε κάποια ανταλλαγή ρε παιδί με εγώ εκ μέρους της αριστεράς λοιπόν, που πάνε τα πράγματα τι θα γίνει θέλαμε μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Βουλής εντελώς θεσμική δεν είχε κανένα άλλο νόημα ναι. να ξέρουμε τι, που, που, πάμε ρε παιδί μου ναι. εδώ πέρα η χώρα είναι στα τυφλά είχε φύγει μάλιστα πρόσφατα ο με το αεροπλάνο του, δε, του, πήρε, του, πες τον το δικό μου τον έχω το, 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 Βρει πολλέ φορέ τη ζωή μου, τέλο πάντων. έφυγε με το αεροπλάνο Μάλιστα. το ιδιωτικό ναι. του Σαλιαρέλη, έτσι. Ναι. Τέλο πάντων, τι γίνεται, πού πάνε τα πράγματα. Και ενώ έχω πάει λίγο νωρίτερα εγώ στο Λάζαρι, όπω έκανε και λίγο το μαραγκό-μαραγκούδε, κλπ., ναι. και, και περίμεναν το Γιάννη να έρθει μια μισή ώρα το μεσημέρι, εγώ έχω πάει από τι 12 για να μιλήσω ιδιαίτερω με το Λάζαρι. Ξαφνικά, έκτακτο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση, βγαίνει ο Ανδρέα, εγώ δεν είχα δει την αυριανή το πρωί. Γιατί η αυριανή ήταν η μεσημεριανή εφημερίδα, δεν ήταν πρωί-πρωί που. Πρωί. Ναι. Και έλεγε Νέα Αποστασία. Και βγαίνει ο Ανδρέας λοιπόν και καταγγέλει την αποστασία τύπου 65, η οποία επίκειται για τη συνάντηση που θα κάνουμε με τον Αλευρά. Και μάλιστα, δηλαδή, θεώρησαν ύποπτο τρέλα τελείω. Ήποπτο δηλαδή. δηλαδή. ότι θα συναντιόσασταν εσύ, ο, ο Ανδρέας. και ο, ο Αλευράς για να υπονομεύσουμε τον Παπανδρέου. Το οποίο μάλιστα. ήταν τελείω τρελό. Δηλαδή, ο Αλευρά ήταν ο πιο έμπιστο συνεργάτη του. Αυτό βέβαια εδώ ήταν δάχτυλο κάποιου άλλου. Του Κουτσόγιοργα, ο οποίο είχε τι μεσαίε υπηρεσίε κλπ. Και, και, ο Κουτσόγιοργα, οι δύο αντίπαλοι στο Πασόκου, ήταν ο Αλεβρά και ο Κουτσόγιοργα από του παλαιού συνεργάτε του Ανδρέα. Έτσι δεν είναι. Τώρα πόσο ο Ανδρέας Καφνιακά κάνει αυτό το πράγμα ενα, ψυχοαναλυτικά είναι ψυχαναλυτικά ε πούμε άλλα τρελά που έχω μέσα στο βιβλίο, έχω τη φοβερή εκείνη η στιγμή που φεύγει, εκεινη η που φευγει μιλαει ο, ο Αβέροφ, είναι εκτό ημερήσια για τα συζήτηση, τρίτο κόμμα είμαστε εμείς, Σηκώνει το Φλωράκης να μιλήσει και ενώ σηκώνει να μιλήσει εξαφανίζεται ο Ανδρέας. Μάλιστα που θα του υποβάλαμε και προσωπικά ερωτήματα και έτσι είχαμε έτσι προγραμματίσει την ομιλία του Χαρίλαου ας πούμε. Πού πήγε ο Ανδρέας, κάνω μια έρευνα, δεν θα την πω τώρα, την περιγράψω, την έχω στο βιβλίο. Ναι. Ο Ανδρέας, το Χαρίλαος ο καημένος λέει, τι περιμένεις από παλιό τροτσιστή, δηλαδή ότι ήταν στα το τροτσιστή. Ναι. Και αποδεικνύεται, έχω το αστυνομικό μυστήριο πώς το έλυσα αυτό εγώ με τη βοήθεια διότι ο Ανδρέα είχε μια δυναμία στου κριτικού αστυνομικού. Ναι. Του θεωρούσε πιο φερέγγιο και πράγματι ήταν από αστυνομικό κριτικό, δεν έχει παίξει καμία ζημιά. Και αυτό που περιγράφω, ορκίστηκα α πούμε στα κόκκολα του παππού μου, δεν το κοινοποίησα ποτέ. Και ο Χαρίλαο επίση προ τη του, ακόμα και ο Μίκης το σεβάστηκε. Λοιπόν, ο Ανδρέα πήγε απέναντι στον αστέρα του συντάγματο και πάνω στη σουίτα, στην τελευταία σουίτα, είχε ένα τριφερού ραντεβού. Μάλιστα. Εκεί συνέφαγε με μια ωραία κυρία Μας... μεγάλη κυρία. Δεν μου λες, ωραία. ο Αντρέας είχε μεγάλη αδυναμία στις γυναίκες, δηλαδή αυτό μπορούσε να τον βγάλει και από, την, από το δρόμο των, της δουλειά ή ήταν διαχειρησιμο εγώ... διαχειρίσιμο από Η την πλευρά Η συσσωρευμένη ενέργεια στο εσωτερικό του, ναι. που μπορούσε να τον οδηγήσει σε ψυχική κρίση, εκτονώνονταν με την αποδέσμευση της σεξουαλικής ενέργειας της λίμπιντος. Δεν ναι. του έκανε κακό το σεξ του Ανδρέα, να λέω με την αλήθεια. Ναι. Του έκανε καλό. Ακόμα και όταν, ε, ε, βέβαια, στο τέλος πια όταν είχε και αρρωστήσει και λοιπά. Και τότε, εκεί λίγο, τον έκανε να χάσει λίγο τον έλεγχο των καταστάσεων. Μάλιστα. Αλλά αρπάχτηκε από τη Δήμητρα. Ναι. Ε, σαν μια άμυνα έναντι του θανάτου, ρε παιδί μου. Ναι. Ο έρωτας ναι. απέναντι στο θάνατο. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, ας το πούμε έτσι, οι ατασταλίες οι ερωτικές του Ανδρέα του έκαναν ζημιά στην Τον επηρέαζαν πολίτη. στην Τόσο... πολιτική ναι, του όχι. εκτίμηση. Ναι, όχι. Ίσα, ίσα μπορώ να σου πω ναι. ότι παίζανε και εκτονοτικό ρόλο. Μάλιστα. Δηλαδή αυτή η αποδέσμευση. Ναι. Έχω λοιπόν έτσι, πολλά στιγμιότυπα με τον Ανδρέα. Αλλά με αγάπη, έτσι, τον βλέπω, δηλαδή τον ψυχαναλίου, γιατί ξέρω τα τραύματα του Δεν Ανδρέα. Δεν μου λες με το Μητσοτάκη, τι, έτσι, πό πόση γνώση είχες του του ε, Νομίζω ότι από την του τους εξέ... εν, ζωή σήμερα, ναι. αν εξαιρέσουμε τα παιδιά του, αλλά η γνώση των παιδιών είναι άλλου είδους, ναι μακράν είμαι ο πιο στενό γνώστης τη προσωπικότητα του Κώστα Μητσοτάκη. Για πε μου λίγο. Και για, αυτό αυτό για αυτός, τον Κώστα Μητσοτάκη. Για αυτό αυτό, α αυτό. πούμε, ήθελε να του γράψω την βιογραφία του. Και μάλιστα στον τρίτο τόμο, αυτό όμω. Στον τρίτο τόμο θα δει την πιο συγκλονιστή ζήτηση που έχω κάνει στη ζωή μου με πολιτικό πρόσωπο. Είναι τέλη Νοεμβρίου του, το 2014, ναι. λίγο πριν βγει ναι. Τσίπρα, ναι. λίγο πριν τι εκλογέ Προέδρου τη Δημοκρατία. Κάνω την πιο συγκλονιστική συζήτηση που έχω κάνει στη ζωή μου με πολιτικό πρόσωπο. Με το... Δεν την έχω κάνει με ούτε τον με τον, τον Κώστα ούτε... Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Ναι. Την πιο εμπιστευτική, την πιο σημαντική. Ένα μέρο ενημέρωσα τα δύο του παιδιά δηλαδή τον Κυριάκο κάτι λίγο, mm. μάλιστα ήμουν ο μελητής των μνημόσεων του Μητσοτάκη, του Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν 80χρονα, mm. mm. ο 80χρονας του Ελευθερίου Βενιζέλου, ήταν αρχικός αξιωματικής αντιπολίτευση ο Κυριάκο και το είπα λίγα φωνήντα από τον πατέρα του ε, και λοιπά για να τα έχει στο μυαλό του, mm. στην, βέβαια στην δώρα πάντα τα έλεγα πιο σχετικά αναλυτικά α το πούμε έτσι. Είναι mm. μια συζήτηση συγκλονιστική, την οποία θα είναι στον τρίτο τόπο. Είναι tom. μια συζήτηση προσωπικού χαρακτήρα. Εκβαθέων, ή, εκβαθέων ή μια για, για όλα. Εξαιρετική. Εκ, εκβαθέων για τα πάντα. Άλλα με τον Κώστα, τον ξέρω χρόνια. Ναι. Γιατί. Τον είχα πρωτοδεί πρώτη φορά στη ζωή μου, Γιώργη, όταν ήταν υπουργό οικονομικών τη κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Είχε έρθει στον Άγιο Νικόλαο, χωρί την πανοκρουσία, και στο λιμάνι. Το, 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 έχει πάει στον Νικόλαο στο λιμάνι, ξέρω ναι. εγώ κλπ. Εκεί υπήρχε ένα εστιατόριο ζέφυρο. Εγώ ψάρευα με το καλάμι και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου το μιτζοτάκι. Σου λέω πρόεδρε, τον φώναζε πρόεδρε, από τότε. Του το είχαμε αδυναμία το μιτζοτάκι. Ναι. Εμεί οι αριστεροί. Ναι. Γιατί. Γιατί. Γιατί επειδή είχε φύρο τον Παλάντζα, δηλαδή τον Παπασπύρου, τον Δημήτρη, ο οποίο ήταν υπουργό δικαιοσύνη τότε και πριν, ήξερε ποιοι θα αποφυλακιστούν, ποιοι θα φύγουν από τι εξορίε και έστελνε πολύ έντονα τηλεγραφήματα, συγχαρητήρια ο Μητσοτάκης και γενικά έδειχνε μία αλληλεγγύη Μάλιστα. και υπέγραφε και τις ερωτήσεις ε, για να σταματήσουν τα έκτακτα μέτρα κατά της αριστεράς, ναι, 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 ναι. Δι, δι, το νόμος 325-509 είχε υπογράψει με, κατά σύμπτωση αυτοί που πήγαν με την Αποστασία, αυτοί ήταν οι πιο σταθεροί συνοδοιπόροι του κέντρου με την αριστερά. Ένα παράδοξο τη ιστορία, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, α ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνο Στεφανάκη, που είναι και υπουργό, πατέρα του Γεωργίου, είναι δύο ιστορίε. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί κάνει μεγάλε παρενθέσει ναι. και ο κόσμο θα χάσει τον το, ε, το ηρμό. Ε, μου λε, έρχεται λοιπόν ο Μητσοτάκη, τον βλέπει στην Κρήτη, λοιπόν, ψαρεύει. Ναι. Το, το χαιρετούμε ναι. και εκεί. Πάει στο ζέφερο, εκεί θα του κάνανε τραπέζι ντόπιοι, αλλά του έκανε τραπέζι ο Γέρο Μαμυδάκη. Είχαν μια φιλία με το Γέρο ναι. Μαμιδάκη και είδα παρακολούθησα έτσι το γεύμα και λοιπά και ξέρω εγώ. Μετά ανέβηκε πάνω στα ορεινά χωριά και εκεί γνώρισε και τον πατέρα μου στο καφενείο με τι ρακέ και λοιπά, Γνώρισε και τον πατέρα μου που έχω μια σκηνή στο πρώτο τόμο του βιβλίου με, με τον πατέρα μου τον ναι. Μητσοτάκη. Τον ήξερα λοιπόν τον Μητσοτάκη γιατί και ο άνθρωπο του α πούμε στο, στον Άγιο Νικόλο ήταν ο πρώην γραμματέα. Πρόσεξε, μην τρελαθεί του Κουκουέ στον Άγιο Νικόλο Δεσποτάκης Μιχάλη, μετά έγινε ξενοδόχο, συνεργάτη με τον Μαμιδάκη λοιπά Και ξέρω εγώ. Αυτό τον γύριζε στα χωριά. Μάλιστα. Και αυτό ήταν σύντεκνό μα. Πώ να σου το πω. Κατάλαβα. Θέλω όμω να μου πει την ουσία, δηλαδή την προσωπικότητα του Μητσοτάκη όπω τη γνώρισε. Ε, τώρα... το πώ τον ήξερε, εντάξει, έχει να... το ενδιαφέρον του. Να, αλλά... να σου, να σου άλλη μια σκηνή για να δει ναι. ζωτική δύναμη του Μητσοτάκη. Ναι. Είμαι στο Ολύμπια που είναι ένα εστιατόριο, ήταν στην Πενάκη. Τώρα έκλεισε τον Νίκο Αναστασάκη, ο οποίο ως Σχανιώτη και λοιπά, εκεί του άρεσε να φέρνει του κριτικού όλου και λοιπά. Απέναντι ήταν η ελευθερωτική από πάνω, ερχόταν όλοι οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι, ήταν ένα το Ολύμπια στην πενάκη. Δεν δηλαδή ναι, το έχει κλείσει ναι. χρόνια, τώρα έκλεισε και το Ιντερνετ. Λοιπόν, και μου λέει ο Νίκο Αναστασάκη, εγώ ήμουν με τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο, κάτω τρώγαμε μπάμια. Ήταν οι ζυμώσει για ναι. <laughs> συσπήρου τη αριστερά. Οι γνωστέ τη αριστερά. Και μου λέει λοιπόν ο Νίκο, πάνω σε θέλει κάποιο ανεβαίνω στο πατάρι που είχε πάνω και είναι ο Κώστας Μητσοτάκης και έχουν μπροστά όλε τι ποικιλίε κριτικών χόρτων. Προχώταν με το πρωινό καράβι από τα χανιά, πρόσεξε χόρτα. Ναι. Και έκανε αφήγηση ο Μητσοτάκη αυτό εδώ το ασκολίμπρι, ένα ειδικό κριτικό. Είναι καλό για τα νεφρά. Το τάδε είναι έτσι, το τάδε για το βήχα. Το έλεγε ό,τι μπορεί να φανταστεί. Και έκατσα κι εγώ πια δύο ώρα αλλά λέω κάτσε μου που είναι ταξική συνεργασία από το κουκουέ, γιατί σαν και κατέβαινα. κάτω, είναι μια ομάδα δικηγόρων και βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και ένας εξ αυτών λέει στον εστιατόρα τον Νίκο τον Ασάκη «Ρε Νίκο, ακόμα τραβιέσαι με αυτόν τον τελειωμένο» τη λέξη τελειωμένο για το Μητσοτάκη, για τον Μητσοτάκη. Ναι. αυτός που το είπε αυτό αργότερα τον είχε αρχηγό του στη Νέα Δημοκρατία βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και έγινε και αντιπρόεδρος της Βουλής Επί Μητσοτάκη Πρωθυπουργού. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει ποιο ήταν. Μάλιστα. <laughs> δηλαδή γιατί το λέω τώρα ναι. αυτό. Το 77 δεν ήταν ούτε καν βουλευτή ο Μητσοτάκη. Τίποτα. Δεν είχε εκλεγεί. Τον άδειασε ο Καραμαγή. Το 74 πήρε όλου του λεγόμενου τη αποστασία, του θεωρούμενου Αποστάτες εν πάση περιπτώσει, εκτό από τον Κώστα Μητσοτάκη. Ναι. Καψώνει. Το καψώνη είχε νόημα, διότι ο Μητσοτάκη ήταν αυτό που ξεκίνησε τον ανένδοτο κατά του καραμαγή. Ναι. Ο Μητσοτάκη, ο Ηλίας Σιριμόκο, και ο Πάνος Κόκας της Ελευθερίας και οργάνωσαν την Ένωση Κέντρου και έκαναν τον Γιώργιο Παπανδρέου από τα ζήτητα έφεραν τον Γιώργιο Παπανδρέου αρχηγό και οι ίδιοι τον έριξαν κιόλας ε, θεώρησαν αυτή, ότι αυτή η σύγκρουση Μητσοτάκη-Καραμαλή των δύο ας πούμε καραμαλικών Μητσοτακικών στη Νέα Δημοκρατία θεωρείς ότι τελείωσε ποτέ ή πάντα είναι υπάρχει πάντα, πάντα υπάρχει δηλαδή θες να υποβόσκη. σου πω κάτι τώρα μεταξύ μας τα ναι. λέμε εδώ ναι. <laughs> εντάξει ο γάμος των των ομόφυλων ναι, αλλά κοίταξε Γιώργη ναι. εσύ τα καταλαβαίνεις εδώ είσαι γάτα ας πούμε δεν είσαι τυπικό δημοσιογράφο, έχει <laughs> συναισθηματική ευφυα πολύ υψηλή, τα πιάνει όλα. Για να σε ακούσω. Ε, κοίταξε να δει τώρα. <laughs> Αυτή η ιστορία mm. δίνει και μια ευκαιρία mm. για μια ανακατανομή τη εσωτερική δύναμη στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ρε παιδί, είμαστε κι εμεί εδώ οι Σαμαρικοί, είμαστε κι εμεί εδώ οι Καραμαλικοί. Ε, δεν είσαι μόνο Κράτορα Κυριάκο, το αντιλαμβάνεσαι αυτό που σου λέω. Ναι, ότι δηλαδή όλο, όλο αυτό είναι ένα ε, παιχνίδι. Ό, όχι, εντάξει, υπάρχουν πρόσθεση, Σε θέλω. μεγάλο βαθμό, δηλαδή, γίνεται και για λόγο. Ναι, ναι, είναι μια αφορμή για ανακατανομή τον των να α το πούμε έτσι, ότι είμαστε κι εμεί εδώ. Είναι ένα εσωτερικό συνδικαλισμό. Όχι ότι δεν. Ναι, υπάρχει... αλλά ο Μέσα μια... Μαρά, περίμενε δύο λεπτά. Ο Μέσα Μαρά, αυτό το, το καταλαβαίνω που λε, διότι έχει και ένα ιδεολογικό πρόσημο πάντα. Είναι ναι, ο δεξιό τη Νέα Δημοκρατία. Ο, Σα... ο, ναι. ο Καραμαλή όμω, ε, σαν προσωπικότητα, έχει συνδεθεί και με το τη... κεντρό θέλω... άνοιγμα τη Νέα Δημοκρατία. Άρα θέλω να πω. Δεν Μα ξέρω δεν είναι πόσο... ο Καραμαλή μόνο. Η Καραμαλική, α πούμε. δεν λένε τον εαυτό του αυτοπροσδιορίζονται. Εντάξει, δεν. Που αθεωρούνται αδικημένοι, υπάρχουν για αδικημένοι. Ναι. Ρε, παιδί μου, υπάρχουν. Εγώ μπορούσα να σου γράψω τώρα, δεν μ' αρέσει, δεν είναι σωστό. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάγκο. Έχει όμω ορισμένου ανθρώπου, οι οποίοι είναι αξιόλογοι έξω στην περιφέρειά τη, που θα μπορούσαν να δώσουν στην κυβέρνηση μια μεγαλύτερη ποιότητα και μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, δεν λέω εγώ ότι όλο αυτό είναι ένα θέατρο αναδιανομή. Όχι, προ Θεού. Ναι. Σέβομαι και τι ανησυχίε που υπάρχουν. έτσι. Ναι. Πρέπει να σεβόμαστε, Γιώργο, τον συντηρητισμό. Ναι. Στο λέω στα ίσια. Γιατί καμιά φορά και αυτό. Πε... Νομίζω όλα πρέπει να τα σεβόμαστε. Ακριβώ όλα. Εντάξει, προφανώς. Ακόμα και εγώ και την εκκλησία που με <laughs> οι... Οι <μόνοι> <laughs> Η μόνη συνεδρία που είχε ήταν για να με αφορήσει κάποτε. Λάθο του το στο... καταλάβανε, το διορθώσανε. Λοιπόν. Και την εκκλησία θα την ακούσω σε αυτό το Δύο θέμα. Δύο λεπτά όμω. Θέλω θα... να, σε, να καταλάβω εδώ ποια είναι η θέση δική σου για αυτό το θέμα. Για το θέμα τη ισότητα, του γάμο τις... Εντάξει, α γίνει αυτό που είπαμε. Τι να γίνει, να ψηφιστεί. Ναι. Ας ας α γίνει απλώ ή να... πρέπει να γίνει. Να γίνει. πρόσεξε α. Α. Α, Τι θέλω να πω. Γιατί το α γίνει. Και... Είναι... Όχι, είναι εδώ ένα μεγάλο θέμα, Γιώργη. Και οι ετεροφιλόφιλοι γονεί και οι ομοφιλόφιλοι γονεί πρέπει να ξέρουν ότι αυτό που λένε ισότητα και ισότητα, άστε την ισότητα τώρα. Και πολλά δικαι τα δικαιώματα. Έχουμε δικαιώματα, ναι, αλλά έχουμε και υποχρεώσει. Δηλαδή, έχει σημασία στην κοινωνία να αναδείξουμε είτε ετερόφιλοι είτε ομοφυλόφιλοι, υπάρχει μια διαφορά φυσικά, τη γονεϊκή ευθύνη, έτσι. Δεν κάνω ένα κοπέλι, α πούμε, επειδή πάνω στο μεγάλο ερωτά μου στο πάθο μου, στην καψούρα μου έγινε κάτι. Έχω μια ευθύνη, έτσι. Αυτή την έννοια τη ευθύνη πρέπει να την έχουμε. Και πιστ... κάποιο... ο νόμο πρέπει να δίνει κάποιε. Κάποιε, εν πάση περιπτώσει. οι ε, νόμοι δεν είναι, δεν είναι ζωή οι νόμοι. η νόμη. Γιώ, ξέρω, πραγματικότητα ναι. είναι πολύ πιο χαόδη και πιο πολύπλοκη κλπ. Σωστό. Αλλά εν πάση περιπτώσει να δίνουν κάποιε εγγύσει. Εγώ, μάλιστα, σεβόμενο τι ανησυχίε, γιατί είναι ένα μεγάλο μέρο του ελληνικού λαού. Μην ακού τα κόμματα που λένε τη mm. τι <χωλή> λέει ο να... ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινωνική βάση του ΣΥΡΙΖΑ μην νομίζω ότι διαφέρει και πάρα πολύ από την κοινωνική βάση τη Νέα Δημοκρατία ή του ΠΑΣΟΚ. Το κατάλαβε. Ναι, ναι. Άλλο τι λένε τα γκάλοπ ή δεν σημασία σε αυτά. Ο κόσμο δεν είναι. Υπάρχει μια επιφύλαξη σου, ανησυχία, αγώνια, μια ανησυχία, αγωνία. Πρέπει. Εγώ θα έκανα ένα διάλογο ουσιαστικό, επιστημονικό. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου αναρμόδιο. Δεν ξέρω. Επειδή ασχολούμαι άλλα θέματα αυτή την περίοδο, ήθελα να ξέρω και τι εμπειρίε απ' έξω και τα προβληματικά σημεία που μπορεί να υπάρξουν. Τη εγγυήσει που μπορεί να υπάρξουν, ναι. τι, τι λέει η ίδια η ζωή, τι... Όχι τι πιστεύω εγώ που λέμε δικαιώματα και δικαιώματα. Εντάξει, εντάξει δικαιώματα. αλλά σου θυμίζω ότι όταν ε, γίνονται τέτοιε τομέ, όποιε έχουν γίνει στο παρελθόν, είχαν απέναντι πάρα πολύ κόσμο και πολλέ αντιδράσει. Όταν έγινε ο πολιτικό γάμο, ε, ναι, ξεσηκώθηκε εντάξει. κόσμο. Εντάξει. Όταν ε, η, η, η μυχή άπονα νομποιοποιήθηκε... Έχει δίκιο σα μέρα σε αυτό. Ε... Άλλο πολιτικό γάμο, ναι. άλλο όλα αυτά. Ναι. Άλλο όταν μπαίνουν στο λογαριασμό. Η ευθύνη απέναντι σε παιδιά. Ε, αυτό πρέπει να, να δούμε πιο προσεκτικά για το μέλλον κλπ. Εκεί το συναισθάνομαι ότι πράγματι δεν είναι ότι είμαι ισότιμο εγώ και ισότιμο ο άλλο. Ναι, φίλε, αλλά έχει υποχρέωση. Mm. Και έχει και ευθύνη. Έτσι, η έννοια τη ευθύνη απέναντι στα παιδιά. Την οποία είναι μειωμένη στην εποχή μα με τον αρκισμό και τον εγωισμό που έχουμε σαν άνθρωποι, έχει μειωθεί η ευθύνη μα απέναντι στα παιδιά μα. Ε, Όχι, αυτό φορά... ε, καψουρεύτηκε ο Γιάννη με το Μανόλι. Και την άλλη μέρα θέλουν να γίνουν και γονεί. Και μετά το παρατάνε το παιδί και φεύγουν. Ναι, το καταλαβαίνουμε ναι, αυτό που θέλουμε. Το καταλαβαίνουμε, ό. αλλά αυτό που λε. Δηλαδή, και τα και επειδή δεν έχουμε κοινωνική πίεση. Αυτό πυρέση. που λε αφορά και τα ετερόφιλα ζευγάρια. Ναι, ο ίδιος Ναι, αλλά είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Αυτό το καταλαβαίνει. Υπάρχει μια διαφορά. Πώ να το κάνετε τώρα. Καλά, προφανώς Είναι υπάρχει το αίμα διαφορά. του. Ένω, τα είδε... Αλλά Ιόλιο. εσύ θεωρεί δηλαδή, ότι ξαφνικά τώρα επειδή θα δοθεί το δικαίωμα. Θέλω, λοιπόν, θα τρέξουν όλα τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν είμαι τώρα σε ποιητή. Υιοθετήσουν επειδή. Είμαι αναρμόδιο. Θα ναι, ψήφιζα, τα ψήφιζα ναι. το, το, το νομοσχέδιο που θα φέρουμε ο Σοτάκη. Από την άλλη, δεν πάω να έχω μια σειρά ανησυχίε και προβληματισμού. Και για τα ετερόφυλα και για το ομοφυλόφυλο χωρί να τα εξισώνω. Λοιπόν. Ε, Μην με πα τώρα, Σαν. Τώρα μιλάμε για τον Μητσοτάκη, τον Κώστα. Λοιπόν, τώρα ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο να μιλήσουμε για τον Έχουμε και τον Κώστα, Καραμαλή, Μητσοτάκη. τον Κώστα που τον έχω επίση πολύ ναι. έντονα την προσωπικότητά του. Σκηνέ από τον Καραμαλή, τον Κίρκο, ε, πιο πολύ από όλε. Βέβαια το φλωράκι, α πούμε, ναι. σε διάφορε φάσει τη ζωή του. Αλλά και με του νεότερου. Δηλαδή του νεότερου πολιτικού και τη γενιά μου και άλλου. Και εγώ περιμένω με πολύ ενδιαφέρον και το επόμενο βιβλίο, το οποίο πότε θα βγει. Ε, τώρα επειδή έχω και πρόβλημα με τα μάτια μου, όπω ξέρει, mm -hmm. πάω λίγο θα το γράψω, εγώ γράφω με ορμή όπως ξέρεις, ναι. γράφω προφορικά. Ναι. Ίσως και να το κάνω και εντελώς προφορικά δεν ξέρω. Mm. Δηλαδή με αιρέθησε μια δουλειά που έχει κάνει. Λοιπόν, εγώ βγαίνω κάθε χρόνο Νοέμβριο, ναι. κάθε χρόνο. Ναι. Κάθε χρόνο όπως ξέρεις... Ναι. Από τότε που διαγράφηκα από την αριστερά επί 35 χρόνια, ναι. κάθε χρόνο. Νοέμβριο ε... βγάζει ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο, κάθε χρόνο. Οπότε το Νοέμβριο να το περιμένουμε. Ε, κατα... Ναι, ίσω επειδή τώρα. Βλέπω ότι αυτό εδώ το βιβλίο δημιουργεί μεγάλη συζήτηση. Ναι. Και ο κόσμο θέλει να το φωμικό, θέλει το, φωμιό, το χρόνο ναι, του. Ναι. σω να το παρατείνω ένα-δύο μήνε πιο, πιο μπροστά. Μάλιστα. Δεν ξέρω, θα δω τώρα. Λοιπόν, ε, το δεν κάτω λέω, από τι θα λοιπόν. θα Κάνουμε, Δεν λέω ότι θα κάνουμε την επόμενη συνέντευξη όταν βγάζει το επόμενο βιβλίο, γιατί είναι μακριά αυτό. Ναι. Θα ξαναμιλήσουμε σίγουρα. σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Εγώ, Γιώργη, ευχαριστώ. Ε, το κάτω από τι τάχτε είναι στα βιβλιοπολία και μπορείτε να το βρείτε και αξίζει πραγματικά να το διαβάσετε, γιατί είναι ένα μαγικό βιβλίο. Του ανθρώπου που τα έχουν ζήσει, ακόμα πιο ενδιαφέρον αλλά και αυτού που δεν τα έχουν ζήσει, είναι ένα ιστορικό βιβλίο με τον τρόπο του. Αλλά διαβάζεται και σαν να είναι μυθιστόρημα. Σαν να είναι και παραμύθι. Δηλαδή ακριβώς. με ιστορική ακρίβεια, έτσι. αλλά Γιώργη, εγώ γράφω όπω λέμε ιστορίε γύρω από ένα τραπέζι με ένα ποτήρι κρασί. Έτσι, αυτό, έτσι είναι, το έτσι ωραίο. αυτό είναι το ωραίο. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθε.